Εχθές είχαμε από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης την ανακοίνωση των μέτρων στήριξης για τους πυρόπληκτους και έχουμε μαζί μας τον εργατολόγο δικηγόρο, τον κύριο Γιάννη Καρούζο, για να τα δούμε αναλυτικά. Καλησπέρα σας, κύριε Καρούζο. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Πάμε λίγο να πούμε και να μας εξηγήσετε αυτά τα μέτρα που αφορούν στους πυρόπληκτους. Ναι, αυτά τα μέτρα είναι το μοντέλο που υιοθετήθηκε και για τις πυρκαγιές της Βόρειας Εύβοιας. Ουσιαστικά αφορά σε επιχειρήσεις και σε πολίτες. Έχουμε αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των πολιτών για 6 μήνες. Κεφαλαιοποιούνται όσες ασφαλιστικές εισφορές έχουν μήνα Ιούνιο και από 1η Ιουλίου θα ισχύει η αναστολή. Να πούμε ότι αναστέλλονται επίσης οι πληστηριασμοί όσον αφορά υποχρεώσεις σε αυτές τις κατοικίες, σε αυτές τις περιοχές που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές και που χαρακτηριστούν σχετικά με υπουργική απόφαση. Δίνονται κάποιες αποζημιώσεις για τις πρώτες ανάγκες, όπου είναι 600 ευρώ ουσιαστικά στους πολίτες, 1.200 ευρώ σε πολίτεκνες οικογένειες και μάλιστα 6.000 για επισκευή, αντικατάσταση οικοσκευής, 4.500 για όσους έχουν υποστεί σωματική βλάβη και αναπηρία. Θα πρέπει να πούμε ότι αντίστοιχα οι επιχορηγήσεις είναι και για τις επιχειρήσεις και εκεί έχουμε αναστολή. Πριν περάσουμε στις επιχειρήσεις, αυτά τώρα είναι ποσά τα οποία μας λες, τα οποία έχεις περίπου χρονικό ορίζοντα καταβολής. Ναι, αυτές είναι οι άμεσες ενισχύσεις του κράτους μέσα από την πλατφόρμα, τη σχετική πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί. Ναι. Θα μπορεί όποιος πολίτης έχει πληγεί από τις συγκεκριμένες περιοχές να μπει στην πλατφόρμα, να συμπληρώσει τα στοιχεία του και να ακολουθήσει τη διαδικασία που θα υποδειχθεί. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν θα εισπράξει τα πρώτα ποσά. Να σας πω ότι στο σχεδιασμό είναι να επιδοτηθεί αν έχουμε ολοκληρωτική καταστροφή σε κατοικίες που την έχουμε, να υπάρχει επιδότηση με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, σε ένα ποσοστό δωρεάν τα 100, ενώ το 20% θα υπάρχει άτοκο δάνειο με τη σχετική εγγύηση που σας είπα του ελληνικού δημοσίου. Μια προκαταβολή για τις ολοσχερώς κατεστραμμένες κατοικίες είναι μέχρι και του ποσού των 14.000 ευρώ για κάθε έναν δικαιούχο. Και αυτά όλα θα ανακοινωθούν μόλις βγει η οικία υπουργική απόφαση για τα συγκεκριμένα πρακτικά βήματα που πρέπει κάποιος να ακολουθήσει. Ενώ προβλέπεται τέλος και τριετή απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, η οποία είναι πολύ σημαντική ελάφρυνση για τους συγκεκριμένους πολίτες μας που έχουν πληγεί τόσο πολύ από αυτή την καταστροφική πυρκαγιά. Σε όσες περιοχές, επαναλαμβάνω, δεν αφορά μόνο στην Πεντέλη, σε όσες περιοχές έχουν πληγεί από φωτιές. Ναι. Γιάννη, μου έλεγες νωρίτερα ότι υπάρχουν και κάποιες ιδιαίτερα δικαιώματα των εργαζομένων που διέμεναν και σε αυτές τις περιοχές που θεωρούνται πληγήσεις αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς επικυριοποιούμε, και μαζί το κάνουμε σχεδόν κάθε χρόνο, αγαπητή Μάριον, και με στενοχωρεί πάρα πολύ αυτό, τα δικαιώματα εργαζομένων και επιχειρήσεων, υποχρεώσεων ταυτόχρονα που έχουν στην περίπτωση της ανωτέρας βίας που είναι οι πυρκαγιές. Αυτό δεν το αποφεύγουμε κάθε καλοκαίρι, ας τα πούμε απλά. Κάθε επιχείρηση η οποία δεν μπορεί να λειτουργήσει εξαιτίας πυρκαγιάς δεν οφείλει μισθό στους εργαζόμενους και φυσικά εφόσον υπάρχει ολοσχερής καταστροφή της επιχείρησης δεν οφείλεται και αποζημίωση. Αν όμως απολυθούν εργαζόμενοι ενώ η επιχείρηση δεν έχει καταστραφεί, αποζημίωση καταβάλλεται. Από την άλλη, εργαζόμενοι οι οποίοι είδαν τις κατοικίες τους να πλήττονται και δεν μπόρεσαν για τον ΑΒ λόγο να μεταβούν στην εργασία τους για λόγο ανωτέρας βίας που συνιστά η πυρκαγιά, δικαιούνται να πάρουν το μισθό, δικαιούνται να λάβουν τις αποδοχές τους, ενώ ταυτόχρονα, επειδή ακριβώς στον ιδιωτικό τομέα δεν προβλέπεται κάποια ειδική άδεια, θεωρώ ότι αυτή η άδεια που θα πρέπει να χορηγηθεί στον ιδιωτικό τομέα, επαναλαμβάνω, είναι η άδεια ανωτέρας βίας, που φτάνει μέχρι και 2 ημέρες ετησίως, προκειμένου οι άνθρωποι να μπορέσουν να οργανώσουν τις πρώτες μέρες της ζωής τους. Μη προσερχόμενοι στην εργασία, είναι 2 μέρες άδειας λόγω ανωτέρας βίας με αποδοχές. Ενώ βέβαια θα πρέπει να πούμε να υπάρχουν κάποιες ευκολίες από τους εργοδότες. Είναι κρίμα να μην διευκολύνονται με αποδοχές οι άνθρωποι αυτοί στις πρώτες μέρες που πρέπει να συνέλθουν από την ολική καταστροφή που έχουν υποστεί.